Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε την εξίσωση μιας ευθείας έχοντας ένα σημείο της και το συντελεστή διεύθυνσής της. Ας ξεκινήσουμε με τη γεωμετρική ερμηνεία του προβλήματός μας. Όπως ξέρουμε, από ένα σημείο διέρχονται άπειρες ευθείες. Αν όμως εκτός από αυτό το σημείο είχαμε και την κατεύθυνση της ευθείας, δηλαδή το προς τα που αυτή στρέφεται, τότε από αυτό το σημείο θα περνούσε μία μοναδική ευθεία. Αν για παράδειγμα θέλαμε να βρούμε την ευθεία η οποία περνάει από το α, αλλά κατευθύνεται προς το μπλε κουτί που βλέπουμε στο σχήμα μας, τότε όπως είναι αντιληπτό θα υπήρχε μία μοναδική τέτοια ευθεία. Από το προηγούμενο γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η γνώση ενός σημείου μιας ευθείας και του συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας είναι ικανή για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την ευθεία αυτή. Ας δούμε τώρα πώς αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη. Παράδειγμα, έστω η ευθεία ε, για την οποία γνωρίζουμε ότι διέρχεται από το σημείο α με συντεταγμένες 2,8 και έχει συντελεστή διεύθυνσης μείον 3. Αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε την εξίσωση της ε. Η ευθεία ε ως ευθεία θα είναι σίγουρα της μορφής ψ ίσον α χ συν β. Γνωρίζουμε όμως ότι στη μορφή αυτή το α είναι ο συντελεστής διεύθυνσής της. Από εκφώνηση τώρα έχουμε ότι ο συντελεστής διεύθυνσης της ε είναι το μείον 3, κάτι που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός α ισούται με μείον 3 και επομένως η ε μπορεί να πάρει μια νέα μορφή, τη μορφή ψ ίσον μείον 3 χ συν β. Απομένει δηλαδή να προσδιορίσουμε τον αριθμό β. Ξέρουμε από εκφώνηση ότι το σημείο α 2,8 είναι σημείο της ε, δηλαδή οι συντεταγμένες του α ικανοποιούν την εξίσωση της ε. Δηλαδή, αν αντικαταστήσουμε στην εξίσωση της ε τις συντεταγμένες του α, θα προκύψει σίγουρα κάτι που ισχύει. Αντικαθιστώντας λοιπόν στην εξίσωση ψ ίσον μείον 3 χ συν β, όπου χ το 2 και όπου ψ το 8, λύνουμε ως προς β, από όπου προκύπτει ότι β ίσον 14. Επομένως, η ζητούμενη ευθεία ε που ψάχναμε θα είναι αυτή που έχει εξίσωση ψ ίσον μείον 3 χ συν 14. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.